Την αντίρρησή του για την εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας ή καλάθι, όπως προνοείται στο νομοσχέδιο που βρίσκεται ενώπιον της Βουλής, εκφράζει εκ νέου ο Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου. Επιμένει στη σύγκριση ομοειδών προϊόντων με τον ίδιο γραμμικό κώδικα, με ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά και ίδιες γευστικές ιδιότητες, γιατί αλλιώς το μέτρο θα καθοδηγεί μεσολαθασμένων συμπερασμάτων τον καταναλωτή. Είναι πολύ διαφορετικό ένα εισαγόμενο αναψυκτικό, αν θέλετε να δώσω παράδειγμα, ναι, από μια ασιάτικη χώρα με άλλες γευστικές ιδιότητες και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά από ένα αναψυκτικό το οποίο το παραλαμβάνουμε καθημερινά μέσω του επίσημου αντιπροσώπου στην Κύπρο. Είναι χρήσιμο, ασφαλώς είναι χρήσιμο. Πάντοτε συγκρίνω τις τιμές. Πάντοτε και μετά να αγοράζω. Το καλάθι είναι καλό για ενημέρωση. Αλλά η ενημέρωση είναι και ρευκή τιμές. Υπάρχει πολύ φτώχεια και πολλοί κόσμος βλέπω ότι δυσκολεύεται. Ό,τι κάνουν είναι καλύτερο, για να μπορεί να δικαιολογεί. Συγκρίνουμε τη μέσα, καθημέρα και πάνω. Οι υπεραγορές συγκρίνεται με το εξωτερικό καλύτερα. Έχουν ανέβει πάνω οι τιμές εδώ πέρα. Το μόνο που δεν έχει ανέβει είναι η μισθή. Πάντως, ο Υπουργός Εμπορίου απορρίπτει τις αιχμές του Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου για παρέμβασή του στο έργο της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, κάτι που ξεκαθαρίζει με ανακοίνωσή της και η ίδια. Την ίδια ώρα, στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας δημοσιεύτηκε το διάταγμα για το μηδενισμό του ΦΠΑ στον καφέ και τη ζάχαρη, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου μέχρι την 30η Απριλίου του ερχόμενου έτους. Διευκρινίζεται πως τα προϊόντα στα οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, ο μηδενικός ΦΠΑ παρατείνεται και μέχρι τα τέλη Απριλίου. Συγκεκριμένα για το ψωμί, το γάλα, τα αυγά, τις παιδικές τροφές, τις παιδικές σπάνες, τα προϊόντα για τη γυναικεία υγιεινή προστασία και τις σπάνες ενηλίκων. Συνεχίζονται στο μεταξύ τα πειρά του Δημοκρατικού Συναγερμού κατά της κυβέρνησης για την πρόωρη διακοπή της επιδόλησης των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Όταν δηλαδή τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι αυτοργοδοτούμενοι το είχαν περισσότερο ανάγκη. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, η ανάγκη αυτή δεν αναγνωρίζεται. Σημειώνοντας πως πρέπει να ληφθούν μέτρα στήριξης των πολιτών και της οικονομίας. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι διασώστες πληρωμάτων ασθενοφόρων.